Η ώρα ήταν λίγο μετά τις 10 το πρωί. Η κλίση στην πυροσβεστική υπηρεσία Πτολεμαΐδας έκανε λόγο για 3 τουλάχιστον εγκλωβισμένους πολίτες εντός των ερειπίων ενός τριώροφου κτηρίου που κατέρευσε μετά τον μεγάλο μεγέθους σεισμό που προηγήθηκε. Στο σημείο κατέφτασαν πυροσβεστικά οχήματα, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, αλλά και διασώστες της εθελοντικής διασωστικής ομάδας Πτολεμαΐδας. Ευτυχώς όλα ήταν σενάριο άσκησης στα πλαίσια της προγραμματισμένης από το αρχηγείο του πυροσβεστικού σώματος με την κωδική ονομασία Συσύχθων, άσκηση η οποία διεξήχθη στην περιοχή της ΑΕΒΑΛ του Δήμου Ιορδέας. Η πυροσβεστική υπηρεσία και η εθελοντική διασωστική ομάδα του Πτολεμαΐδας σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, Δήμο Ιορδέας, Ελληνική Αστυνομία, Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας. Η άσκηση πραγματοποιήθηκε σε πραγματικές συνθήκες, με το σενάριο της οποίας να περιλαμβάνει σεισμό και καταρρεύσεις κτηρίων με εγκλωβισμό ανθρώπων. Στα πλαίσια συνεχούς εκπαίδευσης του προσωπικού, πραγματοποιείται σήμερα εδώ στην Πτολεμαΐδα η άσκηση Συσύχθων. Σκοπός της άσκησης είναι να διαπιστώσουμε την ετοιμότητα του προσωπικού, την λειτουργία, την καλή λειτουργία των μέσων και του μηχανικού εξοπλισμού, να δούμε το βαθμό συνεργασίας των φορέων της πολιτικής προστασίας, γιατί στην άσκηση, όχι μόνο σε σεισμό αλλά και σε δασικές ασκήσεις, δεν επιλαμβάνεται μόνο η πυροσβεστική, βέβαια μπορεί να είναι ο βραχίωνας της πολιτικής προστασίας, αλλά συμμετέχουν και άλλοι φορείς, όπως είναι η τοπική αυτοδιοίκηση, όπως είναι η αστυνομία, όπως είναι η ΚΑΒ. Στη σημερινή άσκηση θέλω να ευχαριστήσω και να συγχαρώ για την παρουσία και της εθελοντικής ομάδας διάσωσης της Πτολεμαΐδας και τους φορείς που συμμετέχουν, όπως είναι η αστυνομία, όπως είναι το ΕΚΑΒ, η τοπική αυτοδιοίκηση, ο Δήμος, η πολιτική προστασία της περιφέρειας. Και επιπλέον, σαν σκοπός της άσκησης, είναι να δούμε τη συνεργασία των εμπλεκομένων φορέων, τυχόν αδυναμίες, και την άσκηση, όπως θα δείτε και εσείς, την πραγματοποιούμε σε συνθήκες ρεαλιστικές. Σαν να έχουμε ένα παρόμοιο, απευκταίο βέβαια γεγονός, γιατί ο σεισμός δεν είναι ένα απλό φαινόμενο, απλό περιστατικό. Μπορεί να έχουμε απώλειες ανθρώπινης ζωής, μπορεί να έχουμε τραυματισμούς, καταρρεύσεις κτηρίων, απώλειες της περιουσίας. Θέλουμε να, όσο το δυνατόν να το κάνουμε πιο ρεαλιστικά. Και πάλι επαναλαμβάνω ότι απέφχουμε ένα τέτοιο γεγονός. Η πυροσβεστική υπηρεσία θέλει να είναι πάντα έτοιμη, εκπαιδεύεται συνεχώς, καθημερινά, για να ανταποκριθεί στις πολυπίκυλες δραστηριότητες και καθημερινές τηλεφωνικές κλήσεις που δέχεται για πολλά συμβάντα. Θέλουμε να είμαστε έτοιμοι. Το προσωπικό μας, όταν χρειαστεί, να παρέχει τις υπηρεσίες του προκειμένου να διαφυλάξουμε τη ζωή, την περιουσία και το περιβάλλον σε άλλες ασκήσεις ή σε άλλα συμβάντα και το κυριότερο να εμπεδώσουμε και την ασφάλεια του κόσμου, των κατοίκων της περιοχής. Για το σενάριο της άσκησης, βέβαια, θα σας μιλήσει ο διοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Πτολεμαΐδας. Η υπηρεσία μας διενεργεί σήμερα κατόπιν διαταγής της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Δυτικής Μακεδονίας την άσκηση Συσύχθων 2020, η οποία αφορά μερική κατάρρευση βιομηχανικού κτηρίου λόγω εκδήλωση σεισμού και εγκλωβισμού ατόμων. Στο βιομηχανικό, διόροφο κτίριο με αριθμό 136, αποτελούμενο από πλουσμένο σκυρόδεμα και τούλα εμβαδού ορόφου 500 περίπου τετραγωνικών. Στα πλαίσια της ετήσιας προγραμματισμένης άσκησης που γίνονται σε διάφορες υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος, πραγματοποιούμε σήμερα την άσκηση Συσύχθων 2020, έτσι ώστε όλοι εμείς και οι συνάδελφοι πυροσβέστες να εκπαιδευτούμε όταν θα προκύψει κάποιο παρόμοιο γεγονός. Στην άσκηση αυτή γίνεται σε συνεργασία με την Εθελοντική Διασωστική Ομάδα και τους διάφορους φορείς, ο Δήμος Ιορδέας, η Ελληνική Αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Το σενάριο της άσκησης είναι ότι καλείται η πυροσβεστική υπηρεσία από το Πτολεμαΐδος. Έπειτα από σεισμό υπάρχει ένα εγκλωβισμένο άτομο στον πρώτο όροφο κτηρίου. Φτάνουμε εδώ με τη διασωστική ομάδα. Ειδοποιούμε άμεσα και τη διασωστική εθελοντική ομάδα της Πτολεμαΐδας. Φτάνουμε στον τόπο του συμβάντος. Γίνεται έλεγχος του χώρου. Εντοπίζουμε το πρώτο άτομο που είναι εγκλωβισμένο. Γίνεται και αναγνώριση του έτερου χώρου. Βρίσκουμε και δεύτερο άτομο. Το πρώτο άτομο το απεγκλωβίζουμε με τη μέθοδο High Line, το δεύτερο άτομο με τη μέθοδο κεκλειμένη. Στη συνέχεια βρίσκουμε και ένα άτομο που είναι καταπλακωμένο από τα μπάζα.
γίνεται ο απεγκλωβισμός του ατόμου αυτού από τα μπάζα και όλα τα άτομα στη συνέχεια μεταφέρονται με τις αισθήσεις τους στο πλησιέστερο νοσοκομείο, στο Μποδουσάκιο νοσοκομείο της Περουνάς. Δώσω λίγο λεπτόν επίκειτο απεγκλωβισμός και του δεύτερου εγκλωβισμένου. Άσκηση ετοιμότητας σήμερα για τη διαχείριση σεισμικού κινδύνου. Να πούμε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Απλά αυτές οι ασκήσεις επαναλαμβάνονται ανατακτά χρονικά διαστήματα για να διασφαλίσουμε την ετοιμότητα του προσωπικού των εμπλεκόμενων υπηρεσιών. Εμείς έχουμε το σχέδιο, το εγκεκριμένο σχέδιο από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας με την κωδική λέξη Εγκέλαδος, το οποίο περιγράφει ρόλους και αρμοδιότητες όλων των εμπλεκόμενων φορέων, ώστε να υπάρξει διαχείριση του σεισμικού κινδύνου σε περίπτωση που συμβεί. Να πούμε ότι η περιοχή μας βρίσκεται στη ζώνη χαμηλού κινδύνου, χαμηλής σεισμικότητας δηλαδή. Δεν έχουμε ιστορικό μεγάλο σεισμό στην περιοχή, εκτός από το σεισμό που έγινε το 1995 στην Κοζάνη και στα Γρεβενά. Καλό πέρα από τις υπηρεσίες που θα πρέπει να βρίσκονται σε ετοιμότητα, να γνωρίζουν και οι πολίτες τα βασικά μέτρα αυτοπροστασίας και να τα εφαρμόζουν, έτσι ώστε σε περίπτωση που συμβεί σεισμός να ξέρουν τι να κάνουν και πώς να αντιδράσουν. Έχουμε υλοποιήσει πιλωτικά ένα πρόγραμμα σε όλη την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, όπου ενημερώθηκαν οι μαθητές των γυμνασίων της περιφέρειας. Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε καλό επίπεδο. Και αυτό βέβαια θα συνεχίσουμε και στο μέλλον, αυτός είναι ο στόχος μας, να βρίσκονται σε ετοιμότητα οι υπηρεσίες της περιφέρειας, αλλά και το πληθυσμός και οι πολίτες δηλαδή να γνωρίζουν τι ακριβώς πρέπει να κάνουν τα βασικά μέτρα αυτοπροστασίας. Καταρχήν εδώ αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε για την άσκηση ετοιμότητας που κάνει η πυροσβεστική υπηρεσία της Πτολεμαϊδός. Ο χώρος αυτός επιλέχθηκε και θεωρήθηκε κατάλληλος να πραγματοποιηθεί αυτή η άσκηση που έχει σχέση με την αντιμετώπιση ακραίων καιρικών φαινομένων σε περίπτωση σεισμού. Είμαστε εμείς ως Δήμος κοντά σε αυτή την προσπάθεια και όποιες προσπάθειες γίνονται σε ό,τι έχει σχέση με την προστασία του πολίτη. Είμαστε κοντά και θέλω να συγχαρώ τον διοικητή της πυροσβεστικής κύριο Σπυρίδη αλλά και όλους τους πυροσβέστες που συμμετέχουν σε αυτή την άσκηση που... εθελοντικές ομάδες, μόνο καλό μπορεί να κάνει. Συνεχώς έχουμε ασκήσεις με τους εθελοντές διασώστες για να είμαστε σε ετοιμότητα. Συνήθως γίνονται δύο κοινές ασκήσεις κάθε χρόνο. Γιατί η τάξη είναι, εννοείται ότι κάθε υπηρεσία έχει τις δικές της δουλειές, ας το πω έτσι. Μα όλα αυτά δύο ασκήσεις κοινές το χρόνο γίνονται. Η δεύτερη φτιάξη ολοκληρώνεται και το θύμα παραλαμβάνεται από τους διασώστες. Για την πρώτη βοήθεια, την διακομιδή του, το ποδοσάκι και το νοσοκομείο. Τραβήξτε, Γιώργο! Τραβήξτε τα σκηνιά που θα αφήσω! Τραβήξτε, κατεβαίνετε, Θοδόρη! Πάμε! 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 Πάμε!